Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Διάβασή μας και τις βόλτες μας στο δάλι με το κόκκινο ποδήλατο. Η βλάστηση της περιοχής είναι πυκνή κατά μήκος του ποταμού, όπου υπάρχουν καλλιέργειες εσπεριδοειδών, ευκάλυπτοι, ελιές, ενώ καθώς απομακρυνόμαστε από τον ποταμό, συναντούμε περισσότερα ελαιόδενδρα, χαρουπιές, αμυγδαλές και καλλιέργειες σιτηρών. Παλαιότερα, οι κάτοικοι καλλιεργούσαν επίσης αμπέλια, πατάτες, λαχανικά και βαμβάκι. Στους λόφους γύρω από το δάλι, η βλάστηση αποτελείται κυρίως από θάμνους, διάφορα βότανα και αγριολούλουδα. Εδώ είναι εμφανής η συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πριν την τουρκική εισβολή του 1974. Η ύπαρξη και διατήρηση του τζαμιού στο κέντρο της πόλης μαρτυρά με σεβασμό την τότε συμβίωση. Μια συμβίωση που διαταράχθηκε με την τουρκική εισβολή του 1974 και είχε ως αποτέλεσμα το δάλι να πληρώσει το βαρύ τίμημα πέραν από τους νεκρούς να αριθμεί σήμερα 18 αγνοουμένους. Στις περιδιαβάσεις μου με το κόκκινο ποδήλατο επισκέφτηκα το νερόμυλο που βρίσκεται στην περιοχή Αγρίδη στο δρόμο προς την ποταμιά. Το σχέδιο αναπαλαίσεως του νερόμυλου είχε σαν στόχο τη δημιουργία ενός πολιτιστικού πάρκου τόσο για ανάδειξη των δύο μνημείων του νερόμυλου και της εκκλησίας όσο και της δημιουργίας χώρων εκδηλώσεων. Κεντρικό σημείο στο πάρκο θα είναι η πλατεία μπροστά από το κλεισάκι του Αγίου Δημητριανού, η οποία θα αποτελεί ανοιχτό χώρο εκδηλώσεων. Ο ναός αγιογραφήθηκε 2 φορές. Σε επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την κυρία είσοδο, αναφέρεται το 1317 σαν έτος οικοδόμησής του. Στα ανατολικά της πόλης, κοντά στην Ακρόπολη του αρχαίου Ιδαλίου, συναντούμε το εκκλεισάκι του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Στο ναό σώζονται υπολείμματα γεωγραφιών του 15ου αιώνα επαρχιακής τεχνοτροπίας, αλλά εξαιτίας της διείσδυσης νερών της βροχής από τον Τρούλο, οι υπόλοιπες δυστυχώς έχουν καταστραφεί. Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε στην πόλη του Ιδαλίου. Η εκκλησία είναι η Παναγία Ευαγγελίστρια ονομάζεται. Είναι μητροπολιτικός ναός τώρα με τις νέες μητροπόλεις που έχουν γίνει. Μητρόπολη Τριμηθούντος, μητροπολίτης μας είναι ο κύριος Βαρνάβας. Η εκκλησία αυτή χρειάστηκε γύρω στα 40 χρόνια για να χτιστεί. Ξεκίνησε το 1904 μέχρι το 1944. Και οι κάτοικοι του Ιδαλίου το επήραν ως προσωπική ευθύνη ο καθένας και είχαν τους ανθρώπους, τους χτίστες, τους εργάτες αλλά και τους μαστόρους. Ο καθένας φρόντιζε για το φαγητό τους και για να τους φιλοξενήσει. Η εκκλησία αυτή είναι αντίγραφο ακόμα της Παναγίας της Ακαθούς. Ο ίδιος είναι ο Χατσικουμής, ο αρχιτέκτονας, χτίζει την Ακαθού και έρχεται από εδώ πέρα. Έφερε, λέει, σχέδια και από την Αλεξάνδρεια για να χτιστεί ο ναός αυτός. Είναι ωραιότατος ο ναός αυτός. Είναι από πέτρα. Την εποχή εκείνη εμφανίζεται το τσιμέτο, αλλά επειδή ήταν ακριβό, οι μαστόροι χρησιμοποιούσαν σπασμένα κεραμίδια και άλλων υλικών για να χτιστεί ο ναός αυτός. Αυτός ο ναός είναι ωραιότατος, είναι από πέτρα, ουρόπετρα, δεν θα πάθει τίποτε αυτός ο ναός, ούτε θα πέσει. Ενώ το τσιμέτο, όπως ξέρουμε, έχει ημερομηνία λήξεως. Οι παλιοί τι έκανασαι, κάνατε με μεράκι. Πάντα χτίζασαι με μεράκι και με αγάπη. Το αισθανόντουσαν ότι ήταν η εκκλησία δική τους αυτή, γι' αυτόν εφρόνησαν πάρα πολύ. Το 1948, 26 το Σεπτέμβρη, γίνονται τα εγκαίνια από τον χωρεπίσκοπο Σαραμίου, κύριο Γενάδιο.
είναι το στολίδι όχι του δαλιού μόνο, αλλά και της περιοχής εδώ πέρα. Είναι η εκκλησία είναι σταυρεπίστεγος, είναι πεντάτρουλος, είναι ο τρούλος ο κεντρικός και άλλοι τέσσερις τρούλοι, είναι τρίκτητος, υπάρχουν τρία κλήτη μέσα και υπάρχουν και δύο γυναικονίτες. Όμορφος ναός, έτσι, που κι εγώ σαν ιερέας που λειτουργώ εδώ πέρα έχουμε έτσι μια κατάνοιξη και μια χαρά. Και μετά από τις σημερινές μας βόλτες εδώ στο Δάλι, ώρα να αρχίσουμε τις μαγειρικές μας. Και θα αρχίσουμε τις μαγειρικές μας κάνοντας μία συνταγή που μπορείτε να την κάνετε είτε σε βαθύ τηγάνι είτε σε μία κατσαρόλα. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο εύκολο κοτόπουλο με κοπανάκια από κοτόπουλο, δηλαδή που είναι τα μικρά τα μπουτάκια, με κολοκυθάκια και πατάτες. Και έχει μία πάρα πολύ ωραία, έτσι θα έλεγα, νοστιμιά, γιατί βάζουμε κοτόπουλο μάτζι, θα το σερβίρουμε με μία ωραία έτσι, σάλτσα με διαλεχτό γιαούρτι και βάζουμε μέσα ολόκληρο λεμόνι και ολόκληρο λάιμ. Αλλά μην σας λέω πολλά, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα αρχίσουμε καταρχήν με τα κολοκυθάκια μας. Τα κολοκυθάκια που τώρα αυτή την εποχή αρχίζουμε και τα έχουμε έτσι ωραία, πράσινα και φρέσκα. Θα κόψω τις άκρες τους για αρχή και μετά θα κόψουμε περίπου στα 8 με 10 κομμάτια. Θέλω δηλαδή να είναι μεγάλα κομμάτια τα κολοκυθάκια, εδώ. Θα τα κόψουμε στη μέση, στα 6, κατά αυτόν τον τρόπο, και κάθε κομμάτι στα 3. Σαν να βάζουμε, ας πούμε, αυτό που λέμε κυδονάτες πατάτες, πώς τις κόβουμε, έτσι κόβουμε και τα κολοκυθάκια. Θα τα κόψω, λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο όλα και στη συνέχεια θα κόψουμε τα φρέσκα μας κρεμμυδάκια. Τα κολοκυθάκια μας, λοιπόν, είναι έτοιμα και στη συνέχεια εδώ έχουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τα οποία και αυτά θα τα κόψουμε όχι πολύ ψιλοκομμένα όπως τα κόβω συνήθως σε άλλες συνταγές, λίγο πιο χοντροκομμένα, κατά αυτόν τον τρόπο, εδώ. Έτσι, και το πράσινο και το λευκό κομμάτι τα θέλω όλα για αυτή τη συνταγή, γιατί θα σιγοψηθεί μετά μέσα μαζί με το κοτόπουλο. Κολοκυθάκια, λοιπόν, και φρέσκα κρεμμυδάκια. Είναι έτοιμα και έχουμε μία βαθιά κατσαρόλα, γιατί μπορείτε να πάρετε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι. Θα βάλετε να ζεσταθεί πάρα πάρα πολύ καλά και θα ρίξετε μέσα μία-δύο κουταλιές ελαιόλαδο για αρχή. Μία κουταλιά, δύο κουταλιές ελαιόλαδο και θα βάλουμε και μία κουταλιά βούτυρο. Το βούτυρο θα δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση στο φαγητό μας. Εδώ, δύο κουταλιές ελαιόλαδο, μία κουταλιά βούτυρο, μετά θα βάλουμε άλλη μία, αλλά αργότερα λίγο. Όταν θα κάνουμε το κοτόπουλο. Μέχρι να ζεσταθεί λοιπόν το λάδι και το βούτυρο, θα βάλουμε εδώ, έχω ένα μικρό κατσαρολάκι όπως βλέπετε, θα κάνω ένα πολύ δυνατό ζωμό. Δηλαδή αντί για μισό λίτρο να βάλω ένα κύβο, θα το βάλω σε 200 ml, 200 γραμμάρια νερό. Και εδώ θα πάρουμε κύβο κότας μάτζι, ζωμό κότας μάτζι. Θα πάρουμε ένα κύβο, αυτό ανοίγει κατά αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ ωραία και πολύ εύκολα. Θα πάρω ένα κύβο και θα το βάλω μέσα σε 200 ml, γιατί θέλω να έχω μια πολύ πιο συμπυκνωμένη και πολύ ωραία γεύση. Θα το βάλουμε λοιπόν μέσα στο κατσαρολάκι μας, εδώ, ένα σκύφος κότας μάτζι και με ένα κουτάλι θα το ανακατέψουμε μετά σιγά σιγά, αυτό θα έρθει και θα λιώσει. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά το βούτυρό μου λιώνει, το λάδι δεν το αφήνει να καεί και μόλις λιώσει εντελώς, θα έρθουμε να βάλουμε μέσα τα κολοκυθάκια και τα κρεμμύδια. Εδώ. Πάμε. Τέλεια. Θα προσθέσουμε μετά λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και θα τα αφήσουμε για τουλάχιστον 3 με 4 λεπτά, μην σας πω και 5, να μαραθούνε. Να μαραθεί το κολοκυθάκι, να μαραθεί το κρεμμύδι. Αλλά δεν θέλω να πολυψηθεί, γιατί θα το ρίξουμε και μετά μέσα μαζί με το φαγητό.
προς το τέλος. Ανακατεύουμε καλά και όπως είπαμε θα ρίξουμε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μην το φοβηθείτε, ρίξτε αρκετό και αλατάκι. Εδώ και ανακατεύουμε. Θα τα αφήσουμε λοιπόν 4-5 λεπτά να έρθουν να μαραθούν και μετά θα τα βγάλουμε σε ένα μπολ και θα συνεχίσουμε εδώ πέρα να φτιάξουμε τα κοτόπουλα. Το κρεμμύδι και το γολοκυθάκι είναι έτοιμο. Γι' αυτό θα πάρουμε λοιπόν ένα μπολ και όπως είναι θα τα βγάλουμε μέσα από την κατσαρόλα μας και θα τα ξαναβάλουμε στο φαγητό 10 λεπτά πριν το τέλος, γιατί το κοτόπουλο θέλει πολύ περισσότερο χρόνο να ψηθεί, έτσι ώστε τα κολοκυθάκια και τα κρεμμύδια να μην είναι ζωντανά, μην γίνουν αυτό που λέμε νιανιά, μην γίνουν χάλια. Θα βγάζουμε λοιπόν όλα εκτός, θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο και λίγο βούτυρο και θα δώσουμε πάρα πολύ καλό χρώμα στα κοπανάκια μας, αυτό που λέμε στα μπουτάκια κοτόπουλου. Βάζουμε λοιπόν λίγο ελαιόλαδο, πάλι 1-2 κουταλιές, όπως είναι ζεστή η κατσαρόλα. Βάζουμε ακόμα 1 κουταλιά βούτυρο και επειδή θα λιώσει πολύ γρήγορα, ξεκινάμε να βάζουμε ένα-ένα το κοτόπουλο μέσα, είτε βαθύ τηγάνι, είτε μια βαθιά αντικολλητική κατσαρόλα. Θα βάζουμε μέσα, θα προσθέσουμε φυσικά αλάτι και πιπέρι και θα τα αφήσουμε να πάρουν πολύ πολύ καλό χρώμα. Εδώ, έτσι, εκεί. Εδώ, μου είχαν βάλει πολύ παραπάνω. Νομίζω ότι αυτά για την κατσαρόλα μας είναι αρκετά. Θα βάλουμε φρεσκοτριμμένο αλάτι, το οποίο δίνει ωραία νοστιμιά. Πιπεράκι. Και θα ρίξουμε και κρέμα βαλσαμικού από την Καλαμάτα του Παπαδημητρίου. Την έχω εδώ. Θα την ανοίξουμε. Εδώ. Την ανοίγουμε λοιπόν και όπως είναι θα βάλουμε 3 κουταλιές. 1, 2, 3 και αυτό θα έρθει να το καραμελώσει το κοτόπουλο και θα του δώσει μία γεύση πραγματικά αυτό που λέμε μοναδική. Θα πάρουμε μία πετσέτα και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε καλά καλά. Μην φοβηθείτε να το αφήσετε να πάρει χρώμα, να γίνει νόστιμο το κοτόπουλό σας. Μόλις λοιπόν το ανακατέψουμε καλά, θα πάρουμε πατάτες, τις οποίες έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά. Και όπως είναι, τις κόβουμε στη μέση και τις βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο. Και θα έρθουν και θα ψηθούν σιγά σιγά. Μία τέτοια πατάτα στη μέση κομμένη θέλει περίπου γύρω στα 30 λεπτά με 35, όσο θέλει και ένα μπουτάκι για να ψηθεί στην κατσαρόλα. Άρα δηλαδή έχουμε τους ίδιους χρόνους ψησίματος. Επειδή τα κολοκυθάκια θέλουν πολύ πιο λίγο και ήδη τα έχουμε περάσει από την κατσαρόλα, θα τα ρίξουμε τα τελευταία περίπου 7-8 λεπτά. Προσθέτουμε λοιπόν και τις πατάτες μας και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Εδώ με την κουτάλα μας. Όσο αυτό παίρνει χρώμα, το αφήνουμε να πάρει καλά χρώμα, θα έρθουμε και θα κόψουμε ένα lime στη μέση, όπως είναι εδώ, και θέλουμε και ένα λεμόνι. Αυτά θα τα στύψετε εδώ μέσα. Αν πέσει και κανένα κουκούτσι, μην σας ενοχλεί καθόλου. Τα έχετε πλύνει πολύ καλά απ' έξω, γιατί όταν τα στύψετε, θα τα αφήσετε μέσα. Θα δώσουν πάρα πολύ ωραία γεύση στο φαγητό σας. Το λεμόνι και τώρα είναι η σειρά του lime. Εδώ. Τα αφήνουμε και αυτά μέσα. Θα σκουπίσω εγώ τα χέρια μου. Θα ανακατέψουμε πολύ πολύ καλά.
Λοιπόν, όπως ξέρετε, εγώ ψωνίζω από το Ντέλο. Είτε από το ίντερνετ, είτε από το τηλέφωνο, 8085-85, μπορείτε να περάσετε την παραγγελία σας. Και μου φέραν και πάρα πολύ ωραίο θυμάρι. Μου το φέραν σε γλαστράκι και έτσι μπορώ και να χρησιμοποιήσω και τώρα αυτή την εποχή ό,τι πρέπει να το φυτέψω για να έχω θυμάρι όλο το καλοκαίρι. Βάζουμε λοιπόν και το θυμάρι μας μέσα και σιγά σιγά θα το σκεπάσουμε για λίγο, 2-3 λεπτά και μετά θα σβήσουμε μετά με λίγο κρασί και ζωμό. Θέλω να πάρει λίγη θερμοκρασία μέσα, θα αφήσουμε 2-3 λεπτά και μετά θα ρίξουμε και τα υγρά. Η κατσαρόλα μέσα δεν έχει υγρά και έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε η ώρα να σβήσουμε με το κρασί μας. Εδώ. Θα προσθέσουμε το δυνατό ζωμό μας που κάναμε ζωμό κότας μάτζι με 200 ml νερό. Έχει λιώσει εντελώς. Θα ανακατέψουμε κιόλας. Εδώ. Όπως είναι. Ωραία. Έπεσε λοιπόν και αυτό. Θα ανακατέψουμε καλά και στο τέλος θα ρίξουμε 6 με 7 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες, γιατί είναι ένα κοτόπουλο που μου αρέσει να το κάνω σκορδάτο. Εδώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το κλείσουμε και θα το αφήσουμε γύρω στα 35 λεπτά. Πριν τα 35 λεπτά, δηλαδή γύρω στα 25 με 28 λεπτά θα έχουμε πάρει χρόνο, θα ξαναρίξουμε μέσα τα κολοκυθάκια με τα κρεμμύδια. Θα ανακατέψουμε, θα τα ξαναφήσουμε 7 λεπτά και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Και προς το τέλος θα φτιάξουμε και μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα με διαλεχτό γιαούρτι. Πάμε λοιπόν να το σκεπάσουμε και να το αφήσουμε στην ησυχία του να μαγειρευτεί. Κάτι μου μυρίζει, κάτι μου λέει, το κοτόπουλο είναι σχεδόν έτοιμο, πρέπει να θέλει ακόμα. Που βλέπετε, κοιτάξτε, όταν βλέπεις το κόκαλο εδώ πέρα, έχει αρχίσει και μαγειρεύεται. Αλλά θέλει ακόμα τα 5-7 λεπτάκια του, γι' αυτό ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα κολοκυθάκια μαζί με τα κρεμμυδάκια. Για όποιον ήρθε τώρα στο κανάλι και βλέπει το κόκκινο ποδήλατο, τα περάσαμε πρώτα από την κατσαρόλα και τώρα θα τα ξαναρίξουμε στο τέλος μέσα μαζί με όλα τα ζουμάκια για να πάρει όλη αυτή την ωραία γεύση. Εδώ λοιπόν θα το αφήσουμε ακόμα, όπως σας είπα, 7 λεπτά. Θα χαμηλώσουμε και τη φωτιά να σιγομαγειρευτεί. Χαμηλώσω λοιπόν καλά-καλά τη φωτιά μου και μέχρι να γίνει, να τελειώσει το κοτόπουλο, πάμε να φτιάξουμε μια ωραία σάλτσα, εύκολη, δροσερή για αυτή την εποχή, με βάση το γιαούρτι. Με βάση το διαλεκτό στραγγιστό γιαούρτι με 3% λιπαρά. Θα το ανοίξουμε λοιπόν εδώ. Θα το βάλουμε σε ένα μπολ και θα προσθέσουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και θα βάλω μέσα θυμάρι και ρίγανη ψιλοκομμένα. Όλα αυτά θα τα ανακατέψω και θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα για να συνοδεύετε όχι μόνο το κοτόπουλο και όλα σας τα κρεατικά, ακόμα και τα σουβλάκια που ψήνετε εσείς πολύ εδώ στην Κύπρο. Μπορείτε να φτιάξετε αυτή τη σάλτσα με το γιαούρτι. Θα βάλετε μέσα 300 γραμμάρια, όπως έβαλα εγώ εδώ. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, 1-2-3 κουταλιές, ωραία, αλατάκι, πιπέρι και θα βάλουμε και θυμάρι και ρίγανη ψιλοκομμένη. Εδώ, έχω λοιπόν ωραία ρίγανη, την οποία θα ψιλοκόψω, φρέσκια φυσικά, και λίγο θυμάρι με ένα μαχαιράκι. Εδώ, θα μπει μέσα, όσο πιο ψιλοκομμένη, τόσο πιο ωραία όλα τα αρώματα που θα βγουν μέσα στο γιαούρτι. Και θα βάλετε 1-2 κουταλιές στο πιάτο όταν θα το σερβίρετε. Ψιλοκόβω καλά. Και μόλις τελειώσουμε, είμαστε έτοιμοι μετά να πάμε σε ένα σπίτι να μαγειρέψουμε μια κυρία εδώ στο δάλι. Βάζουμε λοιπόν και τα φρέσκα μας μυρωδικά και... Αγαπητέ Νίκο, εδώ είμαστε. Έλα να δεις πώς θα γίνει το ανακάτεμα. Εδώ, σιγά σιγά, όλα τα υλικά μας. Από εδώ και πέρα, αυτή είναι μια βάση. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε μέσα λίγο κουρκουμά, αν θέλετε να το κάνει κίτρινο, μπορείτε να βάλετε καμία καπνιστή πάπρικα, που είναι ωραίο. Ή αλλιώς, όπως είναι αυτό που είναι, έτσι κι αλλιώς, εξαιρετικό.
Η σάλτσα μας είναι έτοιμη, περιμένουμε ακόμα 3-4 λεπτά και θα σερβίρουμε το φαγητό μας. Για κοιτάξτε εδώ τι έχω, έτοιμο το φαγητό. Λοιπόν, αυτό όπως είναι, με αυτά τα μπουτάκια νομίζω ότι μπορεί να φάτε και 2 και 3, πάρα πολύ εύκολα. Θα βάσουμε στο... εδώ, για να τα βάλω έτσι που μου αρέσουν εμένα στα βρωτά. Θα βάλουμε μερικά κολοκυθάκια. Φυσικά πατατούλες που είναι πολύ ωραίες. Και πρέπει να τις αφήσετε να μην έχουν παραβράσει, αλλά μην ξεχαστείτε και βάλετε μέσα τα λεμόνια. Εδώ, για να ψαρέψουν ακόμα για καμιά πατάτα. Έτσι. Και στη μία άκρη θα βάλουμε 2-3 γεμάτες κουταλιές από τη σάλτσα που φτιάξαμε με το γιαούρτι, η οποία πραγματικά ταιριάζει πάρα πολύ. Εδώ, όπως είναι, θα βάλουμε εδώ γιαούρτι τουλάχιστον 2-3 κουταλιές και θα δείτε τι ωραίο που είναι. Και όπως είναι αυτό, θα πάρετε και λίγο εδώ φημάρι και έτοιμο το φαγητό μας. Άλλη μια συνταγή λοιπόν εδώ με το κόκκινο ποδήλατο. Συνεχίζουμε στο δάλι, παίρνω το ποδήλατο, κάνω βόλτες και πάω να ανακαλύψω εδώ τοπικές μαγειρικές. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Δάλι και βρίσκομαι σε μία, θα έλεγα, όμορφη, μοντέρνα κουζίνα, μαζί με τη Μαρία. Τι κάνεις, Μαρία? Είμαι καλά, εσείς? Καλά. Πολύ καλά. Απλά υλικά, αλλά όπως βλέπω, και το θα το πω, γιατί είναι εδώ μπροστά, κάτσε να τα βάλουμε κιόλας να τα βλέπουμε εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα θα μας φτιάξει τώρα η Μαρία. Πουρέκια. Πουρέκια με χαλούμινα αυτά και ναι. Τα άλλα με... Λοιπόν, όπως ξέρεις, γυρίζω με το κόκκινο ποδήλατο σε όλα τα χωριά. Τα συγκεκριμένα πουρέκια δεν μου τα έχουν ξαναφτιάξει. Είναι από τις πρώτες φορές που τα βλέπουμε και χαίρομαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι και πολύ ωραία. Ναι. Είναι μόνο. Να σε ρωτήσω, είναι μια συνταγή που τη φτιάχνει συχνά? Ναι. Συχνά. Ναι. Συχνά. Ναι. Τέλεια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για τη ζύμη μας. Τα υλικά που χρειαζόμαστε φαντάζομαι ότι είναι αλεύρι, το οποίο το έχεις εδώ σε ένα πολύ ωραίο τάπερ. Έχεις ηλιέλαιο. Αυτό τι είναι, για να δω. Ξίδι. Ξιδάκι. Αλάτι και νερό, το οποίο είναι λίγο χλιαρούτσικο, όχι, κανονική. Κανονικό. Ωραία. Και μπορείτε να το φτιάξετε είτε σε ένα κανονικό μίξερ, είτε σε ένα πιο μοντέρνο. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θα βάλουμε Τι θα βάλεις μέσα. Το λάδι. Ωραία. Το οποίο αυτό το μίξερ το ζυγίζει κιόλας, έτσι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, μια χαρά. 120 γραμμάρια λάδι, τέλεια, αλάτι, ξύδι, ναι, και μπορείς να το μηδενίσεις για να δεις και πόσο νερό θα βάλεις. Πόσο νερό θα βάλεις τώρα 185 εδώ? Γραμμάρια. Ωραία. Και πόσο αλεύρι στα 185 γραμμάρια? 500 γραμμάρια. Α, μισό κιλό. Στο μισό κιλό λοιπόν, 185 γραμμάρια νερό. Λίγο, το μετράει ηλεκτρονικά, τέλεια. Και τώρα θα βάλεις και 500 γραμμάρια. Θα το κάνω εγώ γιατί ζήλεψα. Έλα από εδώ να δω, μου άρεσε αυτό το μηχάνημα. Τέλεια. Το βάλεις στο μηδέν. Το αλεύρι μας είναι μισό χωριάτικο, μισό φαρίνα. Μισό φαρίνα, εντάξει. Ωραία. Αυτό που έριξα ήταν 80 γραμμάρια. Αυτό θα είναι λίγο παραπάνω. Να, 165. Ωραία. Περίπου το ένα τέτοιο είναι 80 γραμμάρια. Αν το γεμίσεις θα είναι γύρω στα 100. Πόσο είπες, μισό κιλό, ε? Ναι, μισό κιλό. 500 γραμμάρια. Εντάξει, 4,35 και αυτό θα είναι, τσακ, μια σταλίτσα ακόμα, 4,95, 500.
Εντάξει. Έλα. Γράψ' το. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε. Ακόμα λίγο. Θες λίγο ακόμα. Α, εντάξει. Θα το γράψει, να το γράψει. 500 ακριβώς. Ωραία. Πάμε. Αυτό τώρα το κλείνεις λοιπόν και το κάνεις εκεί. Αν δεν έχετε, ναι, μπορείτε να το κάνετε την ίδια. Και στο χέρι. Ή στο χέρι ή σε ένα μίξερ με ένα γάντζο και να το κάνετε. Πόσα δευτερόλεπτα θα το κάνεις αυτό? Αυτό θα το κάνω γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Για να σμίξουν τα υλικά. Τα υλικά και μετά. Και μετά θα το βάλω να μου το ζυμώσει στα 3 λεπτά. Τέλεια. Όλα έτοιμα λοιπόν. Το αφήνουμε λοιπόν να γίνει και μετά θα το ζυμώσουμε 3 λεπτά και θα έχουμε ένα έτοιμο ζυμάρι. Ταν ταραράν, έχει και μουσική, τελείωσε. Λοιπόν, έλα, φέρε μπό να το βγάλουμε. Θα βγάλουμε τη ζύμη μας. Ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, αν εσείς δεν έχετε αυτό το μίξερ, πάρα πολύ απλά, μπορείτε να το κάνετε στο χέρι και θα χρειαστείτε περίπου 10 με 12 λεπτά ζύμωμα. Εδώ γίνεται στο 1 τέταρτο του χρόνου. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Ναι, ναι, έτσι είναι. Και τώρα, αυτή θα τη βάλουμε κάτω εδώ. Ναι. Για να δω. Ωραία ζύμη είναι αυτή. Τέλεια ζύμη. Τάκ, τη δουλεύεις και λίγο στο χέρι, βέβαια. Ένα σμίξι. Ναι, βέβαια. Την αφήσουμε έτσι 5-6 λεπτά. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα δείτε ότι σιγά σιγά αυτά θα αρχίσουν να μειώνονται, γιατί όλο και τρώμε. Αυτή την αφήνεις να ξεκουραστεί λίγο. Ναι, λίγο να ξεκουραστεί. Μάλιστα. Να βάλουμε τη... Θα βάλουμε λοιπόν τη μηχανή, τη μηχανή μας που θα ανοίξουμε. Θα ανοίξεις φύλλο. Mm-hmm. Πόσο λεπτό το ανοίγεις? Πολύ λεπτό. Πολύ λεπτό, ε. Ναι. Τέλεια, θα σε βοηθήσω. Άρα ξεκινάς από το πιο χοντρό ή το κάνεις κατευθείαν σε ένα συγκεκριμένο νούμερο? Από το 1. Ξεκινάς και πας προς το 9. Έλα, που να είναι τώρα. Δεν μπαίνει. Μην ανησυχείς, θα το βάλω εγώ. Λοιπόν, θα βάλουμε τη μηχανή μας και θα συνεχίσουμε. Τώρα νομίζω όμως ότι είναι έτοιμη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θέλω να δω τη ζύμη. Ξεκουράστηκε? Ωραία, για να την πιάσω. Θέλω να τη δω. Τέλεια. Λοιπόν, έλα, πάμε να την ανοίξουμε. Το λοιπόν λίγο-λίγο θα ανοίγουμε. Τη βάζεις λίγο-λίγο, έτσι. Αλευράκι βάζεις καθόλου πάνω στη μηχανή σου? Λίγο, πολύ λίγο. Για πιάσε εκεί λίγο αλευράκι. Ωραία. Εδώ, αλευράκι και λίγο στον μπάγκο για να μην κολλάει. Το κάνεις σαν μασούρι, έτσι. Mm-hmm. Εδώ. Για να βγαίνει το φύλλο μας όμορφο. Με αυτό το φύλλο, εκτός από τα μπουρέκια, τι άλλο μπορείς να κάνεις, Μαρία? Δάχτυλα, μπουρέκια, κάνεις τις πίτες. Πίτες, αναρόβητα. Την τυλιχτίνη πίτα με την αμύγδαλα. Άρα είναι μία ζύμη. Κολοκυθόπιτα, σπαναγκόπιτα. Μία νοικοκυρά λοιπόν που τη βλέπει πρώτη φορά με αυτή τη ζύμη τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα. Κάνει τα πάντα. Ωραία. Μ' αρέσει αυτός ο πλάστης σου. Πόσα χρόνια τον έχεις? Πολλά. Πω, είναι τέλειος. Είναι πολύ βολικός. Και μικρός. Πολύ. Το κάνεις έτσι λοιπόν, βάζεις αλευράκι και θα το ανοίξουμε. Α, να τι κάνεις, βάζεις πάνω κάτω αλεύρι για να μην σου κολλήσει. Το ανοίγεις. Παιδιά, έχεις? Έχω, ναι. Και γκόνια? Έναν εγγονάκι. Άντε να σου ζήσει. Ευχαριστώ. Του αρέσουν τα πουρέκια, ναι, όταν τα φτιάχνεις? Κάνει στο σχολείο με την δασκάλα. Ναι. Και μου λέει, γιαγιά, ήμουν ο πιο καλός. Γιατί τα φτιάχνω με τη γιαγιά, με τη γιαγιά του, έτσι. Έλα να σε βοηθήσω. Το κάνεις λεπτό λοιπόν, έτσι. Έχω κάνει πίτα, αλλά δεν το ανοίγαν έτσι το φύλλο, το ανοίγαν πιο μεγάλο. Έλα να σε βοηθάω. Πάμε τώρα. Ένα, τώρα το βάλε στο δύο η Μαρία και συνεχίζει. Μαρία, έχεις γεννηθεί εδώ στο Δαλή? Όχι. Από πού είσαι? Είμαι από τον Άγιο Θεόδωρο του Αγρού, Πιτσιλιά. Α, μάλιστα. Και πώς ήρθες στο Δαλή? Έλαντε. Έλαντε τι, πώς κατέληξες εδώ? Κατέληξες. Για να δούμε. Εδώ.
Εκεί έχουν ωραία λαντικά, ε. Μόνο. Τι άλλο έχουν. Από όλα. Χαλουζέ, σουσούκο. Όλα αυτά. Λουκάνικα, χαλούμια. Ναι, αλλά το δάλι έχει χαμογελαστό κόσμο όμως. Γιατί ποιος σου είπε ότι στα χωριά. Όχι, δεν σου είπα ότι εκεί δεν έχει. Αλλά πρέπει να πω κάτι για το δάλι. Εδώ είμαστε τώρα, με το κόκκινο ποδήλατο. Αυτό ήτανε. Δεν θα το ανοίξει άλλο. Όχι. Ωραία, και τώρα τι κάνουμε, το κόβεις. Τώρα θα κάνουμε τα μπουρεκάκια μας. Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα μπουρεκάκια μας. Θέλουμε ένα αντικολλητικό ταψί με μία λαδόκολλα από πάνω, σωστά. Ναι, αλλά θα τα τηγανίσουμε, απλά τα βάζω για να μην είναι... Για να μην είναι τι? Για να μην τα έχουμε σκορπιστά. Εντάξει, να είναι τακτοποιημένα. Ναι, ναι, να είναι... Βλέπω, τα έχεις όλα στα τάπερ τακτοποιημένα. Είσαι λοιπόν, να κάνουμε... πολύ καλή νοικοκυρά. Να κάνουμε πρώτα. Για πες μου. Με την αναρή, με την μυζήθα. Εντάξει. Άντε, έλα εδώ. Πες μου λίγο το μείγμα. Τι έχεις βάλει εδώ μέσα. Το λοιπόν. Το μείγμα μας έχει αναρή. Μάλιστα. Βανίλια. Να δοκιμάσω λίγο. Δυόσμο. Ζάχαρη. Είναι γλυκό. Ναι, γλυκό είναι. Ωραία. Για πάμε. Κουταλάκι. Και βάζεις μία, ναι, μία κοφτή κουταλιά. Τώρα το φύλλο. Και το κάνεις τριγωνάκι. Ναι. Πόσες φορές το τυλίγεις? Τρεις. Τρεις φορές και τέλος. Ναι. Αυτό ήταν. Και έτσι λοιπόν συνεχίζουν. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Βάλ το πίσω. Χα. Κυρίες και κύριοι, η δικιά μου η σειρά. Λοιπόν, να μας φέρει την τέχνη. Όχι, θα σου φάω την τέχνη. Το μόνο που θα μπορεί να σου φάω είναι το μπουρεκάκι. Λοιπόν, περίμενε. Μία. Δύο. Δεν πειράζει, αλευράκι είναι. Δύο. Τρεις. Μπράβο. Εντάξει, και τσακ. Σε πιέσω βοηθό. Ναι, χαρά. Θα έρθω. Θα μου δώσεις μεροκάματο. Εντάξει. Άμα ανέβρω και εγώ μεροκάματο. Λοιπόν, εδώ. Και συνεχίζω, ε. Να βάλω λίγο πιο πολύ, να το κάνουμε ωραίο. Ναι, πιο μεγάλο. Είναι λίγο που βάλεις. Εδώ. Λοιπόν, με αυτό το φύλλο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και διάφορες γεμίσεις, ε Μαρία. Διάφορες, διάφορες. Δύο. Όχι, είναι λάθος που το έβαλες αυτό. Λάθος. Λάθος. Πω, πω, πάει. Κόκκινη κάρτα, κυρίες και κύριοι. Ναι. Τι, σωστά το είχα κάνει μέχρι εκεί. Δύο, τρία. Άρα καλά το είχα κάνει. Α, Μαρία, δεν τα πάμε καλά. Δεν ήταν μεγάλο λάθος. Όχι. Ήταν μικρό λάθος. Λοιπόν, δεν ήταν. Εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν έτσι να φτιάξουμε κι άλλα μπουρέκια για να τα κάνουμε στο τηγάνι, ναι. Ναι. Εντάξει. Εδώ με έχεις βάλει και κάνω δουλειά πάντως, έτσι. Αλλά δεν πειράζει όμως, Μαρία μου, χαλάλη σου. Και έχω μάθει και την τέχνη. Λοιπόν, κάναμε και με το χαλούμι, κάναμε και με την αναρή. Και τώρα θέλω να μου πεις, γιατί αυτό παίρνει χρόνο, γιατί τα έχουμε έτοιμα. Έχεις φτιάξει κι άλλα εδώ, για κάτσε να τα δούμε. Κοιτάξτε εδώ κυρίες και κύριοι, τι άλλο έχει φτιάξει. Λοιπόν, πόση ώρα τα τηγανίζεις αυτά, θα να πούμε. Τα βάζουμε σε μπόλικο, βάζουμε μπόλικο λαδάκι να βράσει. Ηλιέλαιο, έτσι. Ναι. Ναι. Ωραίο. Πρέπει να βράσει αρκετά. Ναι, πολύ ωραίο, έμαθες. Είδες. Παραδέχτηκα. Για πες και... Πρέπει να βράσει αρκετά το λαδάκι. Εγώ πάντοτε βάζω ένα κομματάκι λίγο ζύμη, ζύμη μέσα για να το δώσει, μετά να βάλω μέσα, διότι όταν δεν είναι ζεστό, ανοίγουν. Ανοίγουν και βράζουν. Σκορπούν μέσα στο τηγάνι, δεν γίνονται καλά. Μετά τα ψήνουμε μέχρι να κοκκινήσουν. Τα καταλαβαίνεις που κοκκινίζουν. Και έχεις φτιάξει και ένα σιρόπι, το οποίο όπως μου είπες είναι 1 λίτρο νερό, 750 γραμμάρια ζάχαρη, κανέλα. Λίγο κανέλα σωστή και λίγο λεμόνι. Ναι. Και αυτό μόλις κρυώσει και αυτά είναι ζεστά, έτσι τα περιχύνεις από πάνω. Τα βγάζουμε από το τηγάνι, τα βάζουμε στο σιρόπι, αλλά όχι ώρα. Τα βάζουμε, η αλήθεια είναι ότι αμέσως τα βάζουμε και τα βγάζουμε. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι δοκιμάσαμε εδώ το συνεργείο και είναι πραγματικά καταπληκτικά. Μην ξεχνάτε ότι τη συνταγή θα τη γράψουμε εδώ, θα μου τη δώσει η Μαρία. Θα τη γράψουμε αναλυτικά και θα τη φωτογραφίσουμε. Θα τη βρείτε μαζί με το OK την Κυριακή στη σημερινή. Και φυσικά, κόκκινο ποδήλατο στα ελληνικά στο Facebook. Γίνετε φίλοι για να μαθαίνετε όλα μας τα νέα και να βλέπετε και πολλές φωτογραφίες. Αυτό που λέμε backstage, το τι γίνεται από πίσω. Εντάξει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συνταγή, Μαρία, ευχαριστώ, που μας άνοιξες το σπίτι σου και μας φιλοξένησες. Ευχαριστώ που ήρθατε στο σπίτι μου. Ανοίγει ο καιρός και με το κόκκινο ποδήλατο έχω να επισκεφθώ ακόμα πάρα πολλά χωριά. Και είμαι τυχερός γιατί ανεβάζω και τις φωτογραφίες με το Vodafone που έχω το Red, έχω Megabyte και ανεβάζω τα πάντα, επικοινωνώ με τους φίλους μου και τώρα έχω έρθει σε επικοινωνία με άλλο χωριό γιατί το κόκκινο ποδήλατο έχει να ταξιδέψει. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.